Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα και καλό δρόμο. Οδηγεί με ασφάλεια το ολοκληρωμένο BMW 118i. Ολοκληρωμένο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη ώρα της πρωινής έκδοσης από τον Άστρα, σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, στο μικρόφωνο της εκπομπής η Αργύρο Γεωργίου Θωμά και πάμε μαζί να δούμε αναλυτικά τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Αρχή θα κάνουμε από τις εκτιμήσεις για την συμφωνία χτες, την τριμερή συμφωνία που επιτεύχθηκε με την διακήρυξη της Λευκωσίας, όπου καθορίστηκε το πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στους τομείς ενέργειας, ασφάλειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η πρώην Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ρατοκοντζάκου Μαρκουλή. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκουλή. Καλημέρα, Αργύρο. Καλημέρα στους ακροατές σας. Θέλαμε λοιπόν μια πρώτη εκτίμηση για σας για το τι νομίζετε σε σύνδεση πάντα όλα αυτά και με τις εξελίξεις στο Κυπριακό για τα ωφέλη που μπορεί να έχει για την χώρα μας, πέραν από τα συγκεκριμένα που αφορούν ίσως την ενέργεια, τους υδατίνους πόρους κλπ. Πώς αυτό όλο αντικατοπτρίζεται στην πορεία των προσπαθειών για την επίλυση του Κυπριακού. Σίγουρα χαρακτηρίστηκε ως ιστορική σημασία αυτή η πρώτη τριμερής συνάντηση κορυφής και πιστεύω ότι σωστά χαρακτηριστικά έτσι, από την άποψη ότι είναι η πρώτη φορά που σε αυτό το επίπεδο, το επίπεδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των τριών χωρών, πραγματοποιείται μια τέτοια συνάντηση, υιοθετείται μια τέτοια φύσεως διακήρυξη, άρα έχει μια πολύ σημαντική πολιτική σημασία όσον αφορά, θα έλεγα, το μεγάλο όραμα το οποίο μοιράζονται και οι τρεις χώρες αλλά και άλλες χώρες της περιοχής όπως είναι η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Ένα όραμα δηλαδή περιφερειακής συνεργασίας όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου με πρωταρχικό βέβαια το θέμα της ενέργειας αλλά και όχι μόνο. Βρισκόμαστε βέβαια ακόμα στα πρώτα στάδια. Έχουμε διακηρύξεις, έχουμε συμφωνίες, συναντήληψεις σε διάφορους τομείς, όμως θα πρέπει να δούμε, ελπίζω σύντομα, τουλάχιστον σε εκείνους τους τομείς που είναι δυνατόν, να δούμε κάποιες κοινές δράσεις των τριών χωρών και βέβαια και στο επίπεδο της τριμερούς με την Αίγυπτο. Θα ήθελα επίσης να δω να πραγματοποιείται σύντομα και η τριμερή συνάντηση με την Ιορδανία, μια πολύ σημαντική χώρα στην περιοχή, η οποία δεν παράγει μεν φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, όμως διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όσον αφορά το προσφυγικό. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα η Ιορδανία και δεν δημιουργεί προβλήματα ούτε στους γειτόνους της, αλλά και ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάποιες άλλες χώρες στην περιοχή. Άρα η Ιορδανία θα πρέπει να στηριχθεί και πολιτικά και οικονομικά και να θεωρήσουμε σαν ένα στρατηγικό εταίρο. Το ίδιο πιστεύω θα πρέπει να γίνει και με τον Λίβανο, ο οποίος Λίβανος τις τελευταίες δεκαετίες αντιμετωπίζει τεράστια και πολλαπλά προβλήματα με ένα πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων, είτε Παλαιστινίων, είτε Σύριων, είτε Ιρακινών, τεράστια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα. Ο Λίβανος προσπαθεί να ξεκινήσει μια διαδικασία διοδότησης, γιατί φαίνεται ότι στην δική του ΑΟΣ έχει σοβαρά κοιτάσματα υδρογονασάκων. Δεν έχει όμως ξεκινήσει παρά τις προσπάθειες του Λιβάνου, όμως πιστεύω ότι μια τέτοια τριμερής συνεργασία με τον Λίβανο θα ήταν πολύ σημαντική και για τις
τρεις χώρες. Ναι, τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισαν στις δηλώσεις τους ότι η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον τρίτων, ενώ ο κύριος Νετανιάχου, όταν ερωτήθηκε ειδικά για το ενδεχόμενο συνεργασίας και με την Αίγυπτο, είπε η παρούσα διαδικασία αφορά τις τρεις χώρες, παρουσιάστηκε κάπως επιφυλακτικός. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια νομικά και οικονομικά προβλήματα μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου και πιστεύω ότι παρόλο που οι δύο χώρες έχουν διπλωματικές σχέσεις, όπως υπάρχουν και διπλωματικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ιορδανία, έχουν πρέσβει σε κατέρωθεν. Άρα με την Αίγυπτο πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ούτως ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τετραμερείς συναντήσεις. Mm-hmm. Θα έβλεπα ότι θα ήταν πιο εύκολη μια τέτοια προσπάθεια, δηλαδή μιας τετραμερούς, αφού προηγηθεί βέβαια η τριμερής, με την Ιορδανία. Γιατί όπως γνωρίζετε το Ισραήλ έχει προβεί σε κάποιες συμφωνίες, μάλλον οι εταιρείες οι οποίες διεξάγουν τις έρευνες και έχουν τα δικαιώματα στα τεμάχια του Ισραήλ, έχουν προβεί σε συνεργασίες με την Ιορδανία για πώληση φυσικού αερίου. Άρα υπάρχει ήδη το υπόστρωμα μιας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Γι' αυτό πραγματικά θα ήθελα να δω αυτές τις κινήσεις σε αυτή την σκακέρα που λέγεται είτε πολιτικός, περιφερειακός, ενεργειακός χάστης της Ανατολικής Μεσογείου. Θα ήθελα να δω αυτές τις κινήσεις, οι οποίες σιγά σιγά βέβαια και προσεκτικά θα διευρύνουν αυτό το φάσμα των συνεργασιών. Αλλά Αργύρο, θα ήθελα να πω κάτι για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, έτσι για ιστορικούς σκοπούς, ναι, ότι αυτές όλες οι προσπάθειες ξεκίνησαν από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Να πω ότι το 2012 ήμουν δέχτης μιας πρότασης εκ μέρους του Ισραήλ, εκ μέρους του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, του κυρίου Λίπερμαν, ο οποίος παραμένει Υπουργός Εξωτερικών, στην οποία επιστολή κατέθετε το όραμα του Ισραήλ για μια τέτοια περιφερειακή συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας. Και εκεί αναφερόντουσαν διάφοροι τομείς, όπως είναι ο τομέας της ενέργειας, ο τομέας της διαχείρισης των υδάτων, ο τομέας της έρευνας και διάσωσης, mm-hmm, της καταπολέμησης των πυρκαγιών κλπ. Από εκεί ξεκίνησε πραγματικά, μέσα από προσεκτικές αλλά σταθερές συνεργασίες μεταξύ και των Υπουργείων Εξωτερικών και των Υπουργείων Ενέργειας και των Υπουργείων αρμόδιων για θέματα υδάτων, στη δική μας περίπτωση είναι το Γεωργίας, ξεκίνησαν σιγά σιγά αυτές οι διμερείς, καταρχάς αργότερα τριμερείς. Να πούμε επίσης ότι το 2012 υπογράφηκε η πρώτη συμφωνία μεταξύ των τριών χωρών για να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας για συζήτηση της εγκαθίδρυσης ενός διαδρόμου ενέργειας, Energy Corridor δηλαδή, για την Ανατολική Μεσόγειο, ο οποίος περιλάμβανε μεταξύ άλλων και αυτό το θέμα της μελέτης, της δυνατότητας δηλαδή να κατασκευαστεί ένας αγωγός ο οποίος θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από το Ισραήλ και την Κύπρο μέσω Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και το άλλο θέμα του ασιατικού ευρωπαϊκού interconnector, δηλαδή mm-hmm, της διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων. Mm-hmm. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το 2012. Πήραμε το 2012 την θετική γνώμη και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιλάβει αυτά τα έργα στα PCI, τα λεγόμενα, δηλαδή τα έργα ειδικού κοινού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουν ξεκινήσει από τότε οι μελέτες για το κατά πόσον είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν αυτά τα έργα. Και προχωρούν οι μελέτες αυτές και χαίρομαι γιατί χθες μέσα από τη διακήρυξη αλλά και μέσα από τις δηλώσεις των ηγετών υπάρχει μια στήριξη της προσπάθειας αυτής, η οποία βέβαια
γνωρίζουμε ότι έχει αρκετές δυσκολίες και προβλήματα για να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν και θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρκουλή. Να είστε καλά. Και εσείς καλή σας μέρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την γνώμη των πιο ειδικών για το πώς εκτιμούν την κατάσταση. Και θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ζήνο Νατζάρα, που είναι διεθνολόγος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ένα σχόλιο και για εσάς για την συνεργασία που φαίνεται τουλάχιστον στα χαρτιά, έχει υπογραφεί, έχουν τροχοδρομηθεί κάποιες εξελίξεις τη συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, ειδικά στο θέμα της ενέργειας. Ναι, νομίζω είναι μια σημαντική συνεργασία, μια σημαντική διακήρυξη, η οποία υπογράφηκε. Βέβαια, να σημειώσω απλά ότι δεν είναι πολύ διαφορετική ή ουσιαστικά διαφορετική, αν θέλετε, από προηγούμενες διακήρυξεις που έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά παραμένει σημαντική, παραμένει το γεγονός ότι φαίνεται να προχωρούν οι συνεργασίες σε κάποια επίπεδα. Ιδιαίτερα θα έλεγα όχι σε αυτόν της ενεργείας, αν και έγινε αναφορά και σε αυτόν, αλλά σε άλλα ζητήματα φαίνεται που είναι και πιο εύκολα να υπάρχει μια πρόοδος. Από εκεί και πέρα βλέπουμε που είναι σημαντικό την αναφορά στον αγωγών της Ανατολικής Μεσογείου, τον East Med Pipeline, που προβλέπεται αν είναι να γίνει, όταν θα γίνει, να πάει από το Ισραήλ προς την Ευρώπη μέσω ίσως Κύπρου και Ελλάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα νομίζω πρέπει να διατηρήσουμε και μια έτσι πιο ανοιχτή ματιά για το τι γίνεται στην γενικότερη εικόνα, την ευρύτερη εικόνα, και να το δούμε αυτή την τρίμερη στο πλαίσιο και των τουρκοευρωπαϊκών, των τουρκοϊσραηλινών σχέσεων. Οι οποίες έχουν επιδεινωθεί και παρά, ακούστηκε πριν από έτσι 1,5 μήνα, ότι γίνεται προσπάθεια να τα βρουν σε κάποιο σημείο, είναι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ακριβώς. Ένας από τους βασικούς λόγους που το Ισραήλ στράφηκε προς την Κύπρο και την Ελλάδα από το 2011 κυρίως, δεν ήταν μόνο οι ενεργειακές ανακαλύψεις στην ΑΟΣ της Κύπρου, αλλά ήταν και η επιδείνωση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ από το 2010 και ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο του 2011. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κάποιος λόγος κοινός μεταξύ των τριών κρατών να δημιουργήσουν αυτήν την τριμερή. Υπήρχαν κάποια κοινά συμφέροντα τα οποία μπορούσαν να εξυπηρετήσει. Με τη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, αυτή η τριμερή μπαίνει αν θέλετε, όχι σε κινδύνο, αλλά σε αμφιβολίες. Κυρίως σε ό,τι αφορά τη διάσταση την ενεργειακή, όχι σε άλλα θέματα, αλλά αυτή τη διάσταση, διότι είναι και διακηρυγμένος στόχος του Ισραήλ ότι ένας αγωγός Ισραήλ-Τουρκίας παρά ένας αγωγός Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας θα ήταν πολύ φθηνότερος και συνεπώς θα ήταν πιο συμφέρον για το Ισραήλ να κάνει κάτι τέτοιο παρά να επιδιώξει τον άλλον, ο οποίος είναι και τεχνικά πολύ δύσκολος αγωγός. Συνεπώς, αν για κάποιο λόγο σε κάποιο βάθος χρόνου η Τουρκία και το Ισραήλ καταφέρουν να τα βρουν μεταξύ τους, πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο να σημειώσω, τότε αυτή η τριμερή θα χάσει μέρος της ουσίας της και της προοπτικής. Εκτός και αν λυθεί το Κυπριακό. Η λύση του Κυπριακού ακριβώς έχει πολύ δίκιο, ότι είναι μια άλλη συνιστάμενη που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι Ισραηλοί θεωρώ ότι προκρίνουν κάτι τέτοιο, δηλαδή υποστηρίζουν και θεωρούν καλό για την περιφερειακή σταθερότητα την επίλυση του Κυπριακού, και θεωρώ ότι το βλέπουν και ακόμα και από την άποψη που σας είπα προηγουμένως της συνεργασίας και της σύνδεσης Ισραήλ-Τουρκίας, ίσως μέσω και της Κύπρου. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο το Κυπριακό θα άλλαζε πάρα πολλά δεδομένα στην περιοχή και ίσως να υποβοηθούσε και στην επίλυση διαφορών όπως είναι αυτή της Τουρκίας και το Ισραήλ ή της Τουρκίας και της Αιγύπτου κτλ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιάρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Θα επανέλθουμε στο θέμα με ειδικούς, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, η Λευκοσία φαίνεται είστε ικανοποιημένοι από την υπογραφή της διακήρυξης της Λευκοσίας χτες. Πόσο αισιόδοξοι είμαστε ότι μέσα στο περιφερειακό... Λοιπόν, έχει κλείσει η γραμμή.
Έχει κλείσει. Τον έχουμε χάσει τον κύριο Χριστοδουλίδη. Θα προσπαθήσει το τηλεφωνικό κέντρο να ξαναεπικοινωνήσει μαζί του. Λοιπόν, κύριε Χριστοδουλίδη, μας ακούτε τώρα? Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Σας είχαμε χάσει προς στιγμής. Ρωτούσα λοιπόν πόσο ικανοποιημένη είναι η Λευκοσία και αν μέσα στο πλαίσιο των περιφερειακών εξελίξεων που η συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ των τριών χωρών χτες θα είναι εύκολο να υλοποιηθεί. Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα, πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχέση με την χθεσινή συνάντηση των τριών ηγετών. Μια συνάντηση η οποία, όπως προέκυψε και από τον διάλογο που έγινε, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό, γιατί σίγουρα μέσα από κοινές δράσεις και κοινές ενέργειες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της περιοχής και θεωρούμε ότι με την σύσταση και της σχετικής επιτροπής, κατευθυντήριας όπως ονομάστηκε, κατευθυντήριας επιτροπής, η οποία θα κληθεί τους επόμενους 6 μήνες να παρακολουθεί την υλοποίηση όσων έχουν συμφωνηθεί χθες, δηλαδή μέχρι και την επόμενη συνάντηση των ηγετών στους επόμενους 6 μήνες, θεωρούμε ότι έχουν δεθεί βάσεις για πολύ συγκεκριμένες εξελίξεις οι οποίες από τη μια δεν στρέφονται εναντίον κανενός, ενώ από την άλλη κύριο στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Και με αυτό αφήνεται παράθυρο ανοιχτό για συνεργασίες και με Ιορδανία και με Αίγυπτο. Αντιλαμβάνομαι και ίσως και όλες με Λίβανο. Όλες οι χώρες που ασπάζονται τις ίδιες αρχές και αξίες, που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, που σέβονται το διεθνές δίκαιο, φυσικά και μπορούν να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους σχηματισμούς. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα έχει την τελευταία του συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον κύριο Ακίντζη, κύριε Χριστοδουλίδη. Χτες είχε μακρά συνάντηση στο προεδρικό με τον κύριο Άιντα. Τι να περιμένουμε, ποια είναι τα επόμενα βήματα, καθώς έχετε και ενημερωθεί κιόλας και από τον κύριο Κυπριανού την επίσκεψη του και τις συναντήσεις που είχε στην Κωνσταντινούπολη και από τον κύριο Κοτσιά? Μάλιστα, η χθεσινή όντως μακρά συνάντηση του Προέδρου με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα ήταν, αν θέλετε, συνέχεια της συνάντησης που έγινε στον Νταβός με τον Γενικό Γραμματέα. Δηλαδή, συζητήθηκαν και θέματα ουσίας και θέματα διαδικασίας. Ο Πρόεδρος σήμερα θα έχει συνάντηση στις 10 με τον κύριο Ακιντζιάν. Αναμένεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις και να γίνει μια διαβούλευση για τη μεθοδολογία των περαιτέρω συζητήσεων για όλα τα κεφάλαια. Είναι γνωστή η θέση ότι θα πρέπει να συζητηθούν όλα όσα δεν έχουν συζητηθεί, έτσι ώστε μέσα από μια συνολική αξιολόγηση να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Ενώ σε σχέση με τον κύριο Κοτσόν, αναφέρω ότι τα μηνύματα που μετέφερε ήταν, θέλετε, ταυτίζονται με τα μηνύματα που μετέφερε και ο κύριος Άντος Κυπριανού. Εξάλλου, να σας θυμίσω ότι έγινε και συνάντηση στην Αθήνα πριν τη μετάβαση του κυρίου Κυπριανού στην Τουρκία. Η τουρκική προσέγγιση στο θέμα των εγγυήσεων είναι ότι αυτό θα συζητηθεί στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Από εκεί και πέρα, εκείνο που ο κύριος Κουτσιάς μετέφερε είναι τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για στρατιωτικές εγγυήσεις στην Κύπρο. Εκείνο που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο της λύσης και το ίδιο το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι η καλύτερη ασφαλιστική δικλίδα και για τους Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύπριους. Και εκείνο που αναμένει να δούμε, εκείνο που θα, αν θέλετε, από εκεί θα εξαρτηθεί η εξέλιξη των πραγμάτων, είναι οι συζητήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι προτάσεις που υποβάλλονται. Άρα επικεντρωνόμαστε εκεί και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Παραμένουμε, είπαμε, στο θέμα που αφορά την χτεσινή συμφωνία, κυρίες και κύριοι, την τριμερή, την διακήρυξη της Λευκοσίας, και μας ακούει ο αναλυτής δημοσιογράφος, ο κύριος Γιώργος Παπακυριακού. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Παπακυριακού, το ερώτημα προς εσάς είναι
αφορά το πλαίσιο της περιφερειακής εξελίξης. Το συζήσαμε λίγο και με τον κύριο Τζαρακροθυγός, μέσα στις οποίες έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Έχουν εκφραστεί και κάποιες ανησυχίες από παλαιστινιακής πλευράς, στις οποίες δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα. Ωστόσο είναι εκεί για τα ανοίγματα της Λευκωσίας προς το Ισραήλ. Ο κύριος Τζάρας, ακριβώς όπως είπατε, έφυξε το θέμα, διότι ένα βασικό σημείο που βγήκε από την χθεσινή τριμερή είναι δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κυρίου Νετανιάχου, ότι καταβάλλονται προσπάθειες ή γίνονται προσπάθειες για επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Ισραήλ, και συμπλήρωσε ότι αν αυτό επιτευχθεί δεν θα είναι σε βάρος άλλων χωρών. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το λέμε και εμείς για την βελτίωση των σχέσεών μας με το Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτό όμως, πολύ ορθά σημείωσε ο κύριος Ζάρας, πρέπει να μας βάζει εμάς ως Κύπρο πρώτιστα σε έντονο προβληματισμό, διότι είναι πολύ γνωστό ότι σε μία, και είναι ότι ενδιαφέρεται κυρίως η μεγάλη υπερδύναμη Ηνωμένες Πολιτείες για αποκατάσταση αυτών των σχέσεων. Είναι οι δύο βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή. Κατά συνέπεια ενδιαφέρονται να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση κρίσης μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Εάν λοιπόν επιτευχθεί αυτή η επαναπροσέγγιση, εντάξει, ασφαλώς δεν θα είναι στα ύψος των προηγούμενων σχέσεων που είχαν, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση ασφαλώς η Κύπρος θα τεθεί σε κατώτερη μοίρα στο θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ από ότι η Τουρκία. Γι' αυτό πρέπει να μας καταστήσει εμάς ως Κύπρο πολύ προσεκτικούς και να έχουμε και σημαντικό προβληματισμό για αυτή την τυχόν εξέλιξη. Ένα άλλο σημείο που βγαίνει από την χθεσινή τριμερή, βέβαια δεν έγιναν ανακοινώσεις επ' αυτού, αλλά όταν είχαμε τηλεφωνικές επαφές του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντελ Φατάχ Ελ-Σίσι, ενδεχομένως εδώ πέρα η Κύπρος αναλαμβάνει, και λέω ενδεχομένως γιατί δεν έχει διαφανεί ξεκάθαρα, ενδεχομένως η Κύπρος εδώ πέρα αναλαμβάνει κάποιο διαμεσολαβητικό ρόλο για μια επαναπροσέγγιση Αιγύπτου-Ισραήλ, παρά το γεγονός, είπε η κυρία Μαρκουλή, ότι έχουν διπλωματικές σχέσεις και ανταλλαγή πρεσβευτών κλπ. Mm-hmm. Αλλά λόγω κάποιων τεχνικών θεμάτων, οι τρομοκρατικές ενέργειες στους αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο στο Ισραήλ κλπ. Ανάγκασαν το Ισραήλ να ζητήσει κάποιες οικονομικές αποζημίωσεις από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος το αρνείται και αυτό προκάλεσε μια κρίση και ψυχρότητα στις σχέσεις τους. Ενδεχομένως και εδώ πέρα να διαφανεί ένας σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος του διαμεσολαβητή. Από την άλλη, όπως αναφέρατε, είναι το θέμα της Παλαιστίνης. Είναι γνωστό ότι πρόσφατα ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού επισκέφθηκε το Ισραήλ και εκεί είχε προβεί σε κάποιες δηλώσεις στην Jerusalem Post, με τις οποίες είπε ότι η Κύπρος δεν βλέπει πλέον το Ισραήλ ως μια επιδρομική χώρα. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το πρώτο σημείο που σας είπα είναι επακριβώς, τα υπόλοιπα είναι έτσι κατά προσέγγιση, δεν έχω αυτή τη στιγμή το κείμενο μπροστά μου. Η Κύπρος δεν βλέπει πλέον με αυτό το μάτι το Ισραήλ και προχώρησε παραπέρα και είπε ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα των 8 εκατομμυρίων που περιστοιχίζεται από εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους και Άραβες, και κάποιοι από αυτούς δεν αναγνωρίζουν καν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, κατά συνέπεια ποιος είναι ο ισχυρός και ποιος είναι ο αδύνατος. Αυτές οι δηλώσεις έχουν προκαλέσει την εντονότατη, είμαι σε θέση να γνωρίζω, εντονότατη αντίδραση τόσο των Παλαιστινίων όσο και άλλων αραβικών χωρών, που ενδεχομένως θα προβούν και διαβήματα προς την κυπριακή κυβέρνηση από τη μια και προς την Βουλή από την άλλη, διότι
Εκεί ήταν όχι μόνο με την ιδιότητα του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού, αλλά και ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Ναι, και είχαμε και αντίδραση και από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Παλαιστινίων, τον κύριο Ναμπίλ Σαθ, ο οποίος εξέφρασε έντονη ανησυχία, είχαμε και δηλώσεις. Βεβαίως ήταν ένα μακροσκελέστατο άρθρο, το οποίο πήρε ευρεία δημοσιότητα, όχι μόνο σε κυπριακά μέσα ενημέρωσης, αλλά στο EU Observer, ένα ηλεκτρονικό μέσο των Βρυξελών, σε Ισραηλίτικες εφημερίδες, Ινχαρέτς, δημοσιεύτηκε αυτούσιο το κείμενο και δίνει πολλά μηνύματα αυτό το άρθρο του Ναμπίλ Σαθ, ο οποίος σε ένα βασικό του σημείο λέει ότι οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν παραγράφουν ή δεν πρέπει να παραγράφουν την ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα. Και αυτό ενδεχομένως, αυτές οι δηλώσεις ενδεχομένως, διότι το δηλώνει στο άρθρο του Ναμπίλ Σαθ, αναμένουμε εμείς οι Παλαιστίνοι διόρθωση ή ανάκληση αυτών των δηλώσεων. Μάλιστα. Οπότε οπότε είναι ενδεχομένως να υπάρξει μια κρίση στις σχέσεις της Κύπρου με την Παλαιστίνη ή και ευρύτερα με τον αραβικό κόσμο. Και γνωρίζω ότι οι Άραβες πρεσβευτές στην Κύπρο συσκέφθηκαν ή θα συσκεφθούν εντός των ημερών για να αντιδράσουν σε αυτές τις δηλώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Παπακυριακού. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Και από την διακήρυξη της Λευκωσίας πάμε στα της οικονομίας, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει η επιφύλαξη των διεθνών πιστωτών όσον αφορά την ολοκλήρωση του Κυπριακού προγράμματος, του μνημονιακού. Έχουμε βεβαίως πάρει την δόση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ωστόσο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εκταμιεύουν, περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την με τα προαπαιτούμενα, τα λεγόμενα, στα οποία περιλαμβάνεται και το θέμα της ΣΥΤΑΣ, το οποίο χτες έκαμε αναφορά ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος κάλεσε την Βουλή να προχωρήσει με την... είπε δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναβάλουμε σημαντικές αποφάσεις και κάλεσε την Βουλή κατά λέξη να ιεραρχήσει σωστά τέτοια ρυθμιστικά νομοσχέδια τα οποία ο τόπος η οικονομία τα χρειάζεται. Θα ζητήσουμε λοιπόν σχόλια εμείς από βουλευτές μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Άγγελος Βότσης. Καλή σας μέρα, κύριε Βότση. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είναι από τη μια η επιφύλαξη των πιστωτών, από την άλλη είναι και το ότι η Βουλή θα προχωρήσει, δεν θα προχωρήσει. Αγωνία, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο, το τι θα προλάβει η Βουλή μέχρι τη λήξη της να συζητήσει. Και η κυβέρνηση μας έχει στείλει ένα κατάλογο με πολύ σοβαρά νομοσχέδια, δύσκολα, πολύπλοκα νομοσχέδια, τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε πριν να κλείσουμε, πριν τη λήξη της θητείας μας. Και την ίδια ώρα έχουμε και 27 επικρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι πρέπει να εγκριθούν οι προεκλογικοί τους. Ξεκίνησε η Επιτροπή Οικονομικών με εντατικούς ρυθμούς να συζητά και θεωρώ ότι βεβαίως θα συζητήσει και το θέμα της ΣΥΤΑ, το οποίο όμως η αγωνία η οποία υπάρχει αν θα συζητηθεί. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα επιλύσει εκείνο για το οποίο αγωνιούν. Γιατί ακούγοντας τις ανακοινώσεις και τις θέσεις όλων των κομμάτων, τα συγκεκριμένα νομοσχέδια που αφορούν τη ΣΥΤΑ δεν τα βλέπουν να εγκρίνονται από την Ολομέλεια. Γιατί τα κόμματα όλα πλήν του Δημοκρατικού Συναγερμού, αν δεν κάνω λάθος, είμαι απόλυτα βέβαιος για το Ευρώπη, αλλά θεωρώ ότι έχουν σοβαρές επιφυλάξεις ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Άρα, όταν θα συζητηθούν, με όσα τουλάχιστον ακούμε μέχρι σήμερα, δεν θα εγκρίσουν από την Ολομέλεια. Οπότε η Βουλή είναι έτοιμη, λέτε, να πάρει στους ώμους της το θέμα αυτό, αφού είναι το τρίτο προαπαιτούμενο το θέμα της ΣΥΤΑ. Κοιτάξτε, οι θέσεις της Βουλής των κομμάτων είναι γνωστές. Ιδιαίτερα του δικού μου κόμματος, εφόσον με ρωτάτε, είναι γνωστή και από τη συμφωνία που κάναμε όταν υποστηρίξαμε τον Νίκο Αναστασιάδη όσον αφορά τους μικρατικούς οργανισμούς. Και εμείς θέλουμε να τιμήσουμε αυτή τη συμφωνία. Είχαμε πει ότι οι μικρατικοί οργανισμοί που έχουν να επιτελέσουν εθνικό και κοινωνικό ρόλο δεν θα ιδιωτικοποιηθούν, αντίθετα θα εξυγχρονιστούν για να αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα που έχουν οι οργανισμοί, που έχουν προβλήματα, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν και να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στον κυπριακό λαό και στην κυπριακή οικονομία. Από εκεί και πέρα,
Αυτό έπρεπε να είναι γνωστό και όπως κατάφερε η κυβέρνηση και πάλεψε και κέρδισε για την ΑΕΚ να μην προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποίηση, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και για τη ΣΥΤ. Ξέρει τις θέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, ξέρει τις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, ας είναι συνεπής με αυτές και ας προσπαθήσει να πείσει ακόμη και τώρα τους εταίρους ότι αυτό το θέμα μπήκε μέσα στο μνημόνιο, βρήκαμε τους τρόπους να ικανοποιήσουμε τα οικονομικά ελλείμματα τα οποία υπήρχαν και υπήρξε αναγκαιότητα να μπουν και οι μη κρατικοί οργανισμοί υπό τη μορφή της ιδιωτικοποίησης για να βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα δεν τα χρειαζόμαστε πλέον αυτά τα οποία υπολογιζόντουσαν ότι θα παίρναμε από τις ιδιωτικοποίησεις. Έξω και ο μεγαλύτερος οργανισμός έχει βγει από αυτή την κατηγορία των ιδιωτικοποίησεων, η ΑΕΚ. Οι εργαζόμενοι βεβαίως δεν συμφωνούν με αυτό, πρέπει να πούμε, για την ΑΕΚ, επειδή το είπατε ξανά. Οι εργαζόμενοι δεν συμφωνούν με την αυτό, όμως δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση, έτσι τουλάχιστον δημόσια λέει η κυβέρνηση, εάν δεν εμπιστεύεται κάποιος στις δηλώσεις ή όχι. Από εκεί και πέρα είναι άλλο θέμα, αν και η συμφωνία που πάνε να κάνουμε τους εργαζόμενους δεν τους ικανοποιεί, ακόμη χειρότερα. Άρα λέω ότι όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, βρήκε τον τρόπο η κυβέρνηση, κατά την άποψή της, έστω αν δεν ικανοποιούνται οι εργαζόμενοι, να βγάλει από την εξίσωση την ΑΕΚ. Και εμείς λέμε, γιατί να μην έβγαζε ή γιατί να μην βγάλει και τη ΣΥΤΑ, η οποία ρίσσε παρόλο για να ολοκληρώσω, είναι ίσως από τους λίγους συμμετρατικούς οργανισμούς που για πάρα πολλά χρόνια είναι στον ανταγωνισμό. Όποιος επενδυτής, αυτοί οι περιβόητοι επενδυτές, ας ξεκινήσουν από όλα τα άλλα και ας μην καίγονται μόνο για τη ΣΥΤΑ, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται ότι οι επενδυτές περιμένουν να ανάψουν το πράσινο φως για τη ΣΥΤΑ. Έχει τόσα άλλα θέματα οι οργανισμούς στους οποίους μπορούν να επενδύσουν. Οι επενδυτές οι οποίοι θέλουν να έρθουν και πρέπει να έρθουν να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη που θέλουμε, η περιβόητη στον τόπο μας, αφού ολοκληρώθηκε η εμπιστοσύνη κλπ. Άρα λέω ότι όσον αφορά ειδικά τη ΣΥΤΑ, είναι από τους συμμετέχοντες οργανισμούς που είναι στον ανταγωνισμό. Αφήνει έσοδα στο κράτος, υπό τη μορφή μερίσματος κάθε χρόνο. Άρα και αυτοί που λένε ότι είναι ψηλές οι τιμές τη ΣΥΤΑ και υπερκέρδη, ας πούμε, ότι βγάζει η ΣΥΤΑ, που όταν αναλύσεις τα δεδομένα που τουλάχιστον οι συντεχνίες όλες των εργαζομένων παρουσιάζουν, τα πράγματα ίσως να είναι και πολύ χειρότερα αύριο, αν δεν υπάρχει η ΣΥΤΑ στο όλο παιχνίδι που αφορά τις τηλεπικοινωνίες. Λέω λοιπόν ότι η ΣΥΤΑ έχει μερίσματα, τα δίνει στο κράτος. Και αν βγάζει και κάτι περισσότερο κατά κάποιους, αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στον πολίτη μέσω του κράτους, το οποίο παίρνει το μέρισμα του. Άρα, γιατί αυτόν τον οργανισμό να τον δώσουμε σε οποιοδήποτε ιδιώτη, για να έχουμε ακόμη ένα ιδιώτη σε έναν τομέα που υπάρχουν ήδη τέσσερις άλλοι ιδιωτικοί φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες και ο πολίτης έχει την επιλογή το που να πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βότση, καλημέρα, καλημέρα. Δεν προλάβαμε να πω καν αυτό το εφάνταστο, ποιος το σκέφτηκε, να κάνουμε δύο σύντες, να δώσουμε τη μία καθαρή και εξάστερη στον επενδυτή για να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα και τους 2.000 υπαλλήλους να τους δώσουμε την ευκαιρία, αν θέλουν, να πάνε στο δημόσιο. Ένα δημόσιο που εδώ και 3 χρόνια έχουμε μορατόριο προσλήψεων, έχουμε τον κόσμο να ξενιτεύεται, ειδικά σε αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα όλα, στο εξωτερικό. Και εμείς θα πάρουμε να κάνουμε 2.000 έξτρα θέσεις στο δημόσιο για να μην δώσουμε στον οποιοδήποτε επενδυτή οποιοδήποτε βαρύδι, γιατί έτσι λένε τους εργαζόμενους κάποιοι, βαρύδι, για να μπορεί να βγάλει περισσότερα. Και αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περάσουν. Και από το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά θεωρώ και από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πριν του Δημοκρατικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για καλημέρα σας. Πάμε να δούμε τι λέει και ο κύριος Μαυρίδης, ο οποίος άκουσε το μεγαλύτερο μέρος της συνομιλίας που είχαμε με τον κύριο Βότση. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Θα είναι δύσκολο λοιπόν να περάσει από την Βουλή, ενώ φαίνεται να ανησυχεί και η κυβέρνηση. Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε χτες στην ουσία τη Βουλή να προχωρήσει με το προαπαιτούμενο που αφορά την ΣΥΤΑ. Όμως υπάρχει αντίδραση. Αφού υπάρχουν τα χρήματα, γιατί να ξεπουλήσουμε και την ΣΥΤΑ, μας είπε πριν ο κ. Βότσης. Και ακούσατε και το τελευταίο για την πώς θα απορροφήσει το κράτος η κυβέρνηση, το δημόσιο, τους 2.000 υπαλλήλους. Δεν είναι απορροφήσει 2.000 υπαλλήλους. Έχουν υποσχεθεί στους... Θα μείνει χωρίς υπαλλήλους η ΣΥΤΑ. Μάλιστα, κατάλαβα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε με την φακότητα της λογικής και της πραγματικότητας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση, έχει δώσει μια επιλογή επιπρόσθετη σε όσους δεν θα ήθελαν να μείνουν στην ΣΥΤΑ, η οποία θα πάει στον ιδιώτη. Είναι κάτι καλό για τους εργαζόμενους, δεν σημαίνει κακό. Τώρα, αν για το κράτος είναι επιπρόσθετο κόστος,
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάνε όλοι οι εργαζόμενοι που είναι τώρα σε ΣΥΤΑ, θα πάνε στην κυβέρνηση και να τους βάλουν κάπου εκεί για να μην χάσουν τη δουλειά τους και τα δικαιώματά τους. Κάποιοι θα επιλέξουν να μείνουν, μας λέτε, αν τους θέλει βεβαίως και ο... Πιστεύω οι περισσότεροι θα μείνουν, γιατί να φύγουν, αφού είναι η δουλειά τους, δεν θα μάθουν τίποτα. Θα συνεχίσουν να δουλεύουν. Όμως να πάω στο αρχικό θέμα. Ο κύριος Βότσης, σέβομαι βεβαίως τις απόψεις του, αλλά λέει ότι οι υψηλές τιμές, που τέλος πάντων παραδεχόνται όλοι τώρα ότι είναι υψηλές οι τιμές της Κύπρου σε σχέση με άλλες χώρες, είναι υψηλότερες βασικά, επιστρέφονται τα χρήματα πίσω στους καταναλωτές, όμως δεν κατανοούν ότι αυτή τη στιγμή ο Κύπριος καταναλωτής πληρώνει επιπρόσθετη φορολογία, διότι πληρώνει υψηλότερες τιμές για αυτές τις υπηρεσίες, σημαίνει είναι ως να πληρώνει μια φορολογία. Και θα μπορούσε να μην την πληρώνει αυτή τη φορολογία ο καταναλωτής. Θα μπορούσε να απολαμβάνει χαμηλότερες τιμές. Αυτό θα γίνει όμως με ιδιωτικοποίηση. Αυτό θα είναι λύση. Λέτε, είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα κάνει ο ιδιώτης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι βλέποντας, αναλύοντας και τους προϋπολογισμούς του οργανισμού και όχι μόνο αυτού του οργανισμού, όλοι οι κρατικοί το ίδιο πράγμα κάνουν. Έχουν υπερβολικό κόστος λειτουργίας. Ενώ σε ένα περιβάλλον που θα τη λειτουργεί ο ιδιώτης, αυτά τα κόστη θα μειωθούν. Δεν θα είναι τόσο ψηλά. Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες βασικά. Δεν είμαστε εμείς που θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Έτσι, οι τιμές που θα απολαμβάνει ο καταναλωτής πιστεύω ναι, θα είναι πολύ χαμηλότερες. Και θα υπάρχει πιο έντονος ανταγωνισμός. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η ΣΥΤΑ κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Με 70% περίπου. Μιλώ για την κινητή τηλεφωνία που είναι η μεγάλη πίτα. Εξαιτίας αυτού, ο ρυθμιστής βάζει κάποιους όρους και λέει ότι δεν πρέπει να πουλάς χαμηλότερα από το κόστος για να μην διώχνεις τον ανταγωνισμό, να μην σκοτώνεις τον ανταγωνισμό. Αυτό συμβαίνει όταν έχει δεσπόζουσα θέση μια εταιρεία. Επειδή η ΣΥΤΑ έχει ψηλό κόστος λειτουργίας, αναγκάζεται να χρεώνει ψηλά για να βγάζει τα έξοδά της και ως εκ τούτου οι ανταγωνιστές, οι οποίοι είναι ιδιώτες, εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και χρεώνουν λίγο παρακάτω από τη ΣΥΤΑ. Με αυτόν τον τρόπο βασικά, ο καταναλωτής πληρώνει ψηλότερες τιμές όποια εταιρεία και να πάει. Ενώ αν λειτουργούσε με το μισό κόστος, λέω, με 20% χαμηλότερο κόστος η ΣΥΤΑ, αυτό σημαίνει ότι όλες οι τιμές θα μειωνόντουσαν τουλάχιστον κατά 20%. Είναι απλά παραδείγματα. Επειδή υπάρχει μια εταιρεία στον τομέα αυτό με δεσπόζουσα θέση, είναι μοντέλο των στα οικονομικά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Οι μικροί παίχτες δεν μπορούν να απορροφήσουν τους πελάτες σε σύντομο χρονικό διάστημα και επί του παρόντος εκμεταλλεύονται την κατάσταση που επικρατεί και χρειώνουν και αυτοί τιμές σχεδόν κοντά στις τιμές. Οπότε λέτε ότι με την ιδιωτικοποίηση θα έχουμε αμέσως και μείωση ή ενδεχομένως... Εντέλειο, θα υπάρχει μείωση κόστος. Ναι. Ο ιδιώτης δεν θα θέλει να έχει το κόστος λειτουργίας τόσο ψηλά. Μα υπάρχουν πάρα πολλά. Αν αναλύσετε τους προϋπολογισμούς θα δείτε πόσο πολύ κοστίζει περισσότερο η λειτουργία ενός ημικρατικού οργανισμού και επιμένω, δεν αναφέρομαι μόνο στη ΣΥΤΑ γιατί αναλύουμε όλους τους προϋπολογισμούς, έχουν τόσα πολλά ψηλά κόστη τα οποία λες θα μπορούσε να λειτουργήσει ο οργανισμός άνετα με 20% λιγότερο κόστος. Μάλιστα. Βεβαίως, να ρωτήσω... Το άλλο θέμα όμως, ναι. επειδή εμείς στασσόμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων... Ακριβώς εκείνο θα ρωτούσα. Θα μείνετε δεν... μόνοι σας στην Βουλή, στο τέλος της ημέρας φαίνεται να μην περνάει... Ναι, δεν σημαίνει αυτό είναι προς το καλύτερο συμφέρον της κοινωνίας. Δεν σημαίνει επειδή είμαστε μόνοι μας εμείς. Αυτό που υποστηρίζουμε είναι εις βάρος της κοινωνίας. Όχι, δεν είπα αυτό. Τι μπορεί να γίνει αφού θεωρείται προαπαιτούμενο και ναι. Για να δοθεί η ναι. επόμενη δόση στην Κύπρο, αφού θεωρείται ναι. και προαπαιτούμενο, τι θα κάνει ναι. η κυβέρνηση, τι θα κάνει ο Δύση που στηρίζει την κυβέρνηση. Εμείς θα επιμένουμε στις θέσεις μας, δεν πρόκειται να αλλάξουμε γνώμη, διότι πιστεύουμε ότι αυτή είναι η καλύτερη προοπτική για την κυπριακή οικονομία, να ιδιωτικοποιηθεί και ο τομέας των τηλεπικοινωνιών και όλοι οι άλλοι τομείς. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τα πάντα πρέπει να
θα λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας εκεί που δεν μπορεί και εκεί που αποτυχάνει όμως να αναλαμβάνει το κράτος. Αυτή είναι η δική μου θεωρία και σε αυτήν πιστεύω, ότι ο ιδιώτης πάντοτε μπορεί να χρεώσει χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές και να επιβαρύνει λιγότερο τους φορολογούμενους. Όμως ο ρόλος του κράτους πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να ρυθμίζει, να ελέγχει και να αναλαμβάνει περιπτώσεις που δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ιδιώτης. Για παράδειγμα, στον τομέα της υδατοπρομήθειας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικά. Στην Κύπρο το έχει το κράτος στα χέρια του. Στον τομέα της αστυνόμευσης, στον τομέα της παιδείας, τουλάχιστον για τη μέση εκπαίδευση και την, την δημοτική, και δημοτική. Τη μέση εκπαίδευση. Ναι, γιατί στην ανώτερη εκπαίδευση πιστεύω πρέπει να αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας. Εννοείται να δώσουμε στον ιδιωτικό και τα κρατικά πανεπιστήμια που υπάρχουν. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Να επιτρέψουμε στον ιδιωτικό. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων πάλι παρεξηγείται αυτή η θέση που έχω εγώ τουλάχιστον. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να πουληθεί η ΣΥΤΑ και να πουληθεί η αρχή ηλεκτρισμού. Είμαι υπέρ του να θεθούν και άλλες εταιρείες να μπουν στην αγορά. Αυτό είναι η ουσία αυτή είναι. Ότι δεν μπορούν να μπουν νέοι παίχτες στην αγορά. Αυτή είναι βασικά το μεγάλο μειονέκτημα που υπάρχει σε αυτές τις αγορές. Όχι το ότι θα πρέπει να πουλήσω μια εταιρεία κρατική ή να μην την πουλήσω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εδώ ακροατές, να σας θέσω ένα από τα, βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα των ακροατών, αλλά ένα από αυτά, πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός, λέει, στα καύσιμα, που είναι ιδιωτικά ή στις τράπεζες, πώς εποφελείται ο πολίτης και γιατί να υποφεληθεί αν όντως γίνει η ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ. Στα καύσιμα, πού να αρχίσω, πέστε μου, να σας απαντήσω τα πάντα. Πείτε μας σε σχέση με τα καύσιμα τουλάχιστον. Ναι, στα καύσιμα, αφού ξέρουμε πώς δουλεύει το μοντέλο της αγοράς, η εταιρεία που φέρνει πετρέλαιο στην Κύπρο, οι μεγάλες εταιρείες έχουν διασφαλισμένο κέρδος και τα πρατήρια έχουν επίσης διασφαλισμένο κέρδος. Δηλαδή, από το κόστος που το αγοράζει η εταιρεία από το εξωτερικό, το ριλισμένο πετρέλαιο, πρέπει να βάλουμε και 13 cent, που είναι το κέρδος του εισαγωγέα και το κέρδος των πρατηρίων. Επίσης πρέπει να βάλουμε τα μεταφορικά. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι φόροι. Οι οποίοι είναι και εκείνα που ανεβάζουν. Είναι που ανεβάζουν πάρα πολύ την τιμή. Οι φόροι είναι 49 σέντο λίτρο, ναι. 49 σέντο λίτρο. Για το βενζίνη και το πετρέλαιο νομίζω είναι 49-48. Και από εκεί και πέρα προστίθεται στην τιμή, στο κόστος και βάζουν και 15% ΦΠΑ. Α, είναι και 1% τα αποθηκευτικά που είναι για τις αποθήκες που έχουμε τα καύσιμα. Mm-hmm. Που πρέπει να έχουμε στρατηγικά αποθέματα. Ναι, για 3 μήνες. Άρα λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα όμως εκεί είναι το εξής. Η κάθε εταιρεία έχει τα πρατήριά της. Επειδή ο νόμος, όπως είναι, κοστίζει πάρα πολύ να έχεις ένα πρατήριο. Και δεν μπορεί εύκολα ένας ιδιώτης να έχει το δικό του πρατήριο. Και αναγκαστικά είναι συνεργάτης με την εταιρεία. Στην ουσία είναι υπάλληλος της εταιρείας. Αν ό,τι του λέει η εταιρεία, αυτό κάνει. Αν του πει η εταιρεία ανέβασε τις τιμές, η κάθε εταιρεία έχει 100-200 πρατήρια, αν του πει η εταιρεία ανέβασε τις τιμές, θα τις ανεβάσουν όλοι μαζί. Αν τους πει να τις μειώσουν, τις μειώνουν όλοι μαζί. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα στα καύσιμα. Έπρεπε ο νόμος να ήταν πιο χαλαρός. Να μπορεί κάποιος να ανοίξει πρατήριο με λιγότερα χρήματα. Για να μπουν περισσότεροι στην αγορά, ανεξάρτητοι. Για να μπορούν να αγοράζουν από τις εταιρείες ανεξάρτητα. Να μπορεί, για παράδειγμα, ένας που έχει πρατήριο πετρολίνα να αγοράζει πετρέλαιο και από άλλες εταιρείες. Εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, επειδή νομίζω πρέπει να σας φέρουμε μια μέρα εδώ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο. Είναι ξεκάθαρο όμως η θέση σας, κύριε Μαυρίδη, για το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Και με επιχειρήματα, κύριε. Δεν το αμφισβητώ. Και αυτό. Να σας πω και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να πουλούμε εταιρείες του κράτους ή η περιουσία του κράτους για να μειώνουμε το δημόσιο χρέος. Δεν έπρεπε να είχαμε τόσο ψηλό δημόσιο χρέος, αλλά επειδή το είπε και ο κύριος Βότσης, δεν χρειαζόμαστε τα χρήματα. Εάν το δημόσιο χρέος ήταν ένα δις χαμηλότερο, αντί 19 δηλαδή 18, τότε θα εξοικονομούσαμε 30 εκατομμύρια τόκους το χρόνο. Για όλο το χρέος τώρα που είναι 19 δις και πάει προς το 20,
το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι 650 με 700 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, εάν χαμηλώσουμε το χρέος, θα χαμηλώσουμε και το κόστος εξυπηρέτησης, τους στόκους δηλαδή. Και θα μπορούσαμε τα χρήματα που περισσεύουν να τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς ανάπτυξης. Άρα, το δημόσιο χρέος είναι ένα τεράστιο βαρύδι στην οικονομία. Όπως βεβαίως και το χρέος σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε νοικοκυριό. Γι' αυτό και θα αργήσει πολύ να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη στην Κύπρο. Όπως ήταν πριν δηλαδή, που ήταν μια φούσκα. Θα αργήσει πάρα πολύ εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Εξαιτίας των αμαρτιών που έχουμε κάνει εμείς, η γενιά δική μας και οι προηγούμενοι, των αμαρτιών που έχουμε κάνει εις βάρος των νεωτερών γενεών. Μάλιστα, ευχαριστώ. Εκτός βεβαίως αν ανακαλυφθούν νέοι τομείς στην οικονομία, όπως ο τομέας της ενέργειας και άλλοι. Πόσοι θα πάρουν από αυτό είναι ένα ερώτημα βεβαίως και πώς θα πληρωθούν. Εγώ σας παραθέτω αντικειμενικά όλα τα γεγονότα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε τι λέει και η αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Άριστος Δαμιανό, βουλευτής του ΑΚΕΛ στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Δεν ξέρω αν είναι πανάγκια τελικά. Ανέπτυξε τα δικά του επιχειρήματα ο κύριος Μαυρίδης για το ότι θα είναι ωφέλιμη η ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ, ότι τελικά θα δούμε και μειώσεις στις τιμές, γιατί θα λειτουργήσει και ο ανταγωνισμός. Το έχει θέσει και έχει καλέσει χτες και την Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών να προχωρήσει να προχωρήσει με το νομοσχέδιο, γιατί είναι προαπαιτούμενο για να πάρουμε και την επόμενη δόση. Λοιπόν, την δικιά σας τη θέση, την άποψη. Καταρχάς να πω ότι καλά κάνατε και δώσατε 10 λεπτά διάλεξη σε έναν άνθρωπο ο οποίος παραδέχεται ότι είναι νεοφιλελεύθερος. Γιατί ακριβώς η ανάπτυξη της σκέψης του κυρίου Μαυρίδη είναι αντανάκλαση της ιδεολογίας του συναγερμού. Μια αντίληψη που σας την είπε και ο ίδιος, ότι ουσιαστικά τα πάντα πρέπει να τα λειτουργούν ιδιώτες. Γιατί ακριβώς κάθε τι ιδιωτικό είναι πανάκια και κάθε τι δημόσιο είναι ανάθεμα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του συναγερμού. Τα επιχειρήματα που άκουγα για 10 λεπτά και εγώ και οι υπόλοιποι ακροατές του άρθρα να πει ο κ. Μαυρίδης, τα ακούαμε τη δεκαετία του 80 από την Θάτσερ και από τον Ρέγκαν στην Αμερική. Ποια ήταν η πραγματικότητα που η ζωή διαέφερε ενώπιον των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των Βρετανών? Οι ιδιωτικοποίησεις οδήγησαν σε μείωση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών, σε ψηλότερο κόστος και ψηλότερα τέλη εκεί και όπου αγαθά αντί να παρέχονται από το κράτος παρέχονταν από τους ιδιώτες. Τομείς δραστηριότητας όπως για παράδειγμα τα τρένα υπερδιπλασίασαν τα δυστυχήματα γιατί μειώθηκαν οι έλεγχοι, η ποιοτική έλεγχη ασφάλειας. Η ίδια η British Gas αναγκάστηκε να ακριβήνει το προϊόν της και βεβαίως υπάρχουν και κραυγαλαία παραδείγματα όπου τρίτα κράτη ελέγχουν και αναφέρομαι στο υγραέριο την αγορά για παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Και σήμερα οι Εγγλέζοι εκπαστούνται από τους Γάλλους για το πώς θα καθορίσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα των Γάλλων τη δική τους παροχή υγραερίου. Μπορώ να πω πάρα πολλά παραδείγματα όπου καταρρίπτεται σαν χάστινος πύργος η επιχειρηματολογία ότι οι ιδιώτες θα κάνουν καλύτερα. Εσείς ίδια πολύ καλά κάνατε και ρωτήσατε για το θέμα των καυσίμων. Η απάντηση ήταν μια σοφιστία. Η αλήθεια είναι πολύ απλή. Υπάρχει προκαθορισμένο καρτέλ των τιμών. Ούκο λίγες φορές οι ίδιοι πολίτες, εμείς ως ΑΚΕΛ κάθε εβδομάδα τα καταγγέλνουμε, η ίδια Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει προσυνεννόηση και καθορισμός τιμών. Στο ίδιο το ζήτημα που αφορά την τηλεφωνία και τη ΣΥΤΑ, ποια είναι η πραγματικότητα στην Κύπρο? Και επίσης ερωτήθηκε ο κ. Μαυρίδης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 ιδιώτες ανταγωνιστές τη ΣΥΤΑ. Ποιο είναι το παράπονο τους? Των κυβερνώντων έχει δεσπόζουσα θέση η ΣΥΤΑ, λέει. Καλά. Είναι συμπτωματικό ότι 70% επιλέγουν τη ΣΥΤΑ. Μήπως πρέπει να απασχολήσει κάποιους το κατά πόσο η ΣΥΤΑ έχει τη δυνατότητα να παρέχει πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και πιο ασφαλές προϊόν στους καταναλωτές? Επομένως, όλα αυτά τα οποία έχουν λεχθεί, που βγαίνουν από συγγράμματα των παιδιών της σχολής του Σικάγο, που έχουν μια συγκεκριμένη νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία, μέσα από ένα διάλογο μπορεί να απαντηθούν ένα προς ένα και να καταρριφθούν, επαναλαμβάνω, ως αρχάστινος πύργος. Μάλιστα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Παρακαλώ. Ναι, λέω ότι υπάρχουν και εδώ οι έντονες αντιδράσεις των ακροατών που λένε ότι και με τις τράπεζες
Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος πλήρωσε την ύφη και πληρώνει ακόμη. Δεν αρκεί να λέμε ωραία λόγια και να μιλούμε και χωρίς μελέτες, λέει. Γιατί πούμε και για την ΑΕΚ. Επιτρέπετε ναι. Το επιχείρημα ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι πολίτες πληρώνουν φορολογία για το τάδε ή για το άλλο. Καλά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μπορούμε να καταργήσουμε και τη δημόσια υγεία που την έχουν καταδιαλύσει. Μπορούμε να καταργήσουμε και τη δημόσια παιδεία. Μπορούμε να καταργήσουμε και την αστυνόμευση που αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Συγκοινωνιών και ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπαθούν να την καταργήσουν την ασφάλεια των αεροδρομίων. Και στο τέλος οι πολίτες απλώς δεν θα πληρώνουν τίποτα, διότι απλούστατα δεν θα έχουμε κυπριακή δημοκρατία. Θα έχουμε μια αναρχία που το ιδιωτικό κεφάλαιο θα ελέγχει τα πάντα και θα καθορίζει τις τύχες των ανθρώπων και την πολιτική ζωή του τόπου. Όπως σε έναν βαθμό καθορίζει τις πολιτικές αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εκεί και όπου το κράτος καλείται να προσφέρει υπηρεσίες, πρέπει να βελτιώνεται, πρέπει να εξυγιένεται και να συνεχίσει να τις προσφέρει. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι ένας από αυτούς, γιατί είναι για τη σύνταξη συζήτηση. Ναι, και βάζουν οι αγροτές και το θέμα της ασφάλειας κιόλας, εκτός από τα θέματα που αφορούν τις χρεώσεις. Ασφαλώς. Να το πω αυτό και να πω και στην ουσία των υπόλοιπων ζητημάτων, αν θέλετε. Τρεις φορές στη Βουλή. Και πλέον δεν είναι μυστικό, διότι αναγκάστηκαν να τα πούν και δημόσιοι άνθρωποι. Ακόμα και η Εθνική Φρουρά ανησυχεί για το ξεπούλημα, την ιδιωτικοποίηση της ΣΥΤΑ. Δεν μπορούν να λεχθούν πολλά πράγματα δημόσια. Αλλά με τον κοινό νου, όταν τον αφήσουμε να δουλέψει, είναι κατανοητό ότι σε μια μη κατεχόμενη πατρίδα, όταν τις τηλεπικοινωνίες σου τις ελέγχει ενδεχομένως αύριο ένας πολυεθνικός κολοσσός, δεν μπορείς να ελέγξεις ποιοι συμμετέχουν σε αυτόν τον πολυεθνικό κολοσσό, ούτε και ποια άλλα συμφέροντα βρίσκονται πίσω από αυτόν τον κολοσσό. Αυτή τη μικρή αλήθεια διερωτώμε, δεν την κατανοούν οι κυβερνώντες. Δεν ανησυχούν ή θεωρούν πλέον ότι τα κάναμε ένα με την Τουρκία και δεν υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Προφανώς και πρέπει να μας απασχολήσει και η διάσταση της εθνικής και κρατικής ασφάλειας, όχι μόνο σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και ευρύτερα. Αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα ζητήματα αυτή την περίοδο, σαν αποτέλεσμα ενεργειών κρατών που οδήγησαν λαούς σε ενέργειες που πολλοί τις ονομάζουν τρομοκρατικές, άλλοι τις θεωρούν απελευθερωτικές. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ασύμμετρες απειλές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα. Και τα τηλέφωνα είναι ένας παράγοντας που πρέπει να προσεχθεί. Αν μου επιτρέπετε, ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι επί της ουσίας η απόφαση και θα κριθεί το μέλλον και στη Βουλή. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια από τα επιχειρήματα του κ. Γεωργιάδη που ακούστηκε χθες μετά το φόρουμ με τους Ρώσους επιχειρηματίες. Ναι. Λέχθηκαν πολλά ενδιαφέροντα. Ναι, λέχθηκα μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναβάλουμε. Είναι σημαντική απόφαση και θα κάλεσα τη Βουλή να ιεραρχήσετε σωστά τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια που έχετε ενώπιον σας. Ασφαλώς η Βουλή δεν είναι ένα κόμμα. Το κάθε κόμμα έχει τη δική του πολιτική τοποθέτηση. Σημειώνουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι διαστόματος του κ. Βότση το Δημοκρατικό Κόμμα διατηρεί μια θέση κατά της ιδιωτικοποίησης της ΣΥΤΑ. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένα αναπάντητα ερωτήματα μέσα από τις τοποθετήσεις του Υπουργού Οικονομικών. Αφού η οικονομία κατά τους κυβερνώντες πάει τόσο καλά, γιατί αυτό το περιβόητο προαπαιτούμενο του ξεπουλήματος στη ΣΥΤΑ, γιατί είπε ο Υπουργός, ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η ιδιωτικοποίηση ως τέτοια, αλλά εσείς περάστε την νομοθεσία και βλέπουμε. Αφού πάει τόσο καλά η οικονομία, αφού δεν θα χρειαστούμε καν το σύνολο των χρημάτων που μέσα από το μνημόνιο έχουμε εξασφαλίσει, γιατί να πρέπει να εκπληρώσουν αυτό το προαπαιτούμενο και να ξεπουλήσουμε σε μια περίοδο που αποδεδειγμένα η ΣΥΤΑ των μερικών δισεκατομμυρίων αξίας δεν θα μπορέσει να πάρει πέραν από μερικά εκατομμύρια στην προοπτική του ξεπουλήματος στους ιδιώτες. Την ώρα που μας λένε ότι έχει δημιουργηθεί ένα μαξιλαράκι στην οικονομία, το οποίο φυλάνε για να κάνουν πολιτική, γιατί αυτό το προαπαιτούμενο να θεωρείται ο παμπούλας που πρέπει να εκπληρωθεί, γιατί ουέ και αλίμονο θα χάσουμε την τελευταία δόση. Γιατί στα θέματα του Γενικού Σχεδίου Υγείας, του Γενικού Συστήματος Υγείας, που ήταν το μοναδικό φιλολαϊκό προαπαιτούμενο που υπήρχε στο αρχικό μνημόνιο, έδωσαν μάχη και το απάλληψαν. Ενώ στο θέμα της ΣΥΤΑ, που αποδεδειγμένα αυτός ο οργανισμός, όπως και άλλοι, προσφέρουν κάθε χρονικά στα δημόσια ταμεία, να πούμε ότι για το 2014 έδωσαν σχεδόν 100 εκατομμύρια αποθεματικό στα δημόσια ταμεία, θέλουν αυτά να τα παραδώσουν στους ιδιώτες.
γιατί θέλουν και είναι η αλήθεια. Αυτό που προσπάθησε να εκχυραίσει ο κύριος Μαυρίδης είναι η αλήθεια. Θέλουν να μεταφέρουν άνθρωπους που εργάζονται στη ΣΥΤΑ, 2.000 στο δημόσιο, την ώρα που από την άλλη πλευρά έχουν δεσμευτεί να την διστροϊκά, να μειώσουν τον αριθμό της δημόσιας υπηρεσίας. Πώς πεινάζουν τα δύο μεταξύ τους? Ο λόγος είναι πάρα μα πάρα πολύ απλός. Αυτή είναι η πολιτική επιδίωξη του συναγερμού από τη δεκαετία του 80. Το λιγότερο κράτος είναι η ιδεολογική θέση της δεξιάς και του συναγερμού στην Κύπρο και στην Ευρώπη και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και όλων των συντηρητικών κομμάτων της Ευρώπης και στην Αμερική. Επομένως, αυτό το δογματισμό είναι που καλείται σήμερα να πληρώσει ο κυπριακός λαός. Κύριε Δαμιανούθη, πρέπει να μείνουμε ως εδώ. Σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι εντάξει πάρα πολλά τα μηνύματα και για τα αεροδρόμια, για ό,τι τα έχει ιδιώτης και βλέπουμε, για τον φόρο, λέει κάποιος, προτιμούμε τον φόρο της ΣΥΤΑ παρά το χαράτσι του ιδιώτη, το 70%... Εδώ δεν το καταλαβαίνω, για τη ΣΥΤΑ θα το διαβάσω μετά. Κάποιοι λένε να μην φέρετε τον κύριο Μαυρίδη, κάποιοι λένε γιατί ρωτούν γιατί εγώ δεν παίρνω θέση, ο δημοσιογράφος δεν παίρνει θέση, υποβάλλει ερωτήματα, έστω και αν έχει απόψεις για το όποιο θέμα συζητείτε. Η ΣΥΤΑ έχει ανταγωνιστές, γιατί να την πουλήσουν, γιατί δεν ιδιωτικοποιούμε και το ΡΙΚ τότε τις δασικές. Είδαμε τι σημαίνει να αναλαμβάνει το κράτος όπου αποτυχάνει ο ιδιώτης. Πάτησαν τις τράπεζες, ανέλαβε το κράτος, το ίδιο και αυτό. Πληρώνει ο απλός πολίτης. Γιατί να χρεώνει η κυβέρνηση τόσο ψηλό φόρο στα καύσιμα? Δεν είναι παράλογο, δεν είναι 77 σέντ, είναι στα 50 περίπου. Υπάρχει μελέτη ότι θα φθηνήσει το ρεύμα, για παράδειγμα, αν ιδιωτικοποιήσουμε την ΣΥΤΑ, την ΑΕΚ. Δηλαδή ότι γίνεται με τις τράπεζες όταν έχουν κέρδη να τα καρπούνται οι ιδιώτες και όταν έχουν ζημίες να τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι, όπως στις τράπεζες να τις έχουν οι ιδιώτες και να αναλαμβάνει το κράτος όταν έχουν ζημίες. Και η Βουλή έχει κόστος και είναι μονοπόλιο, τι να την κλείσουμε και αυτή, ρωτάει κάποιος άλλος. Ακόμα και την αστυνόμευση την δίνουν σε ιδιώτες, λέει, όπως και τα αεροδρόμια. Για τον ανταγωνισμό στα καύσιμα έχουμε αναφερθεί, για την ασφάλεια επίσης έχουμε αναφερθεί. Λοιπόν, ελπίζω να μην άφησα κάτι πίσω. Κάποιοι τονίζουν ότι δεν θέλαμε τη ΣΥΤΑ, θα φεύγαμε και χαμηλότερες τιμές όπως τα ιδιωτικά καύσιμα, αερογραμμές και τράπεζες. Φέρτε παράδειγμα που συμβαίνει αυτό, που δηλαδή το ιδιωτικό είναι πιο φτηνό από το κρατικό. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τα μηνύματα σας. Πάμε σε διαφημίσεις, θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα. Ακούτε Άστρα 92.8 και καλά κάνετε. 92.8. Στη Λάρνακα, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή Ανάπτυξης συζητά σήμερα το αίτημα της εταιρείας Metserv για εξάμηνη παράταση στο λιμάνι. Έχει συγκαλέσει την συνεδρία ο Δήμαρχος της Λάρνακας, ο κύριος Λουρουτζάτης. Θα ακουστούν απόψεις, ενώ την ίδια στιγμή, στις 4 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο της Λάρνακας. Ενδιαφέρονται οι πολίτες για το μέλλον της πόλης, αν θα είναι η βιομηχανοποίησή της, και είναι αυτό ένα ερώτημα. Και πάμε να το συζητήσουμε έτσι λίγο το θέμα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Γιώργο Γεωργίου. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργίου. Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα. Θα πρέπει να προχωρήσει η βιομηχανοποίηση της πόλης της Λάρνακας? Γιατί αντιδράσεις, αν έχουν δίκιο οι πολίτες τελικά ή παρεμποδίζεται έτσι η ανάπτυξη της πόλης? Τι λέτε εσείς? Κυρία Γεωργίου, η ανάπτυξη την οποία όλοι επιζητούμε ως μάνα εξ ουρανού έχει και όνομα και χρώμα και ταξική υφή. Ανάπτυξη, τι ανάπτυξη, για ποιον ανάπτυξη, προς ποια κατεύθυνση ανάπτυξη, με ποιον κόστος για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων ανάπτυξη. Εδώ πέρα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και του Γενικού Ελεκτή, οι οποίες εκθέσεις προσδιορίζουν ως παράνομες αυτές τις ανάπτυξεις. Μετά από 2 χρόνια που εμείς εντός και εκτός Βουλής
αμφισβητούσαμε έντονα ότι αυτές οι εταιρείες θα φύγουν από το λιμάνι τον Αύγουστο του 2016, η κυβέρνηση μέσα από μια ευθυνοφοβία ουσιαστικά στέλνει την μπάλα πάνω μας τώρα και λέει στις εταιρείες άκουσον, λες και είναι αρμόδιες οι τοπικές αρχές της Λάρνακας να αποφασίσουν για έναν τόσο κρίσιμο ζήτημα αν θα δοθεί η παράταση. Η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γιατί δεν παίρνουν θέση. Πρώτο. Δεύτερο. Συνεχίζουμε να έχουμε φοβερές ενστάσεις γύρω από τις εγκαταστάσεις αυτές σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων. Δεν μιλάμε για μια σαλαμοποιημένη περίπτωση όπου θα αρχίσει ένα πράγμα και θα φύγει σε κάποια στιγμή. Εδώ συσσωρεύονται διάφορα εργοστάσια από την Αραδίπου με τα δυο Χάλιμπαρτον και Σλούμπερκερ καθώς και με το Χρυσό και Εσχάτος με το εργοστάσιο για τα βιοκαύσιμα και φτάνουμε ενώ στο λιμάνι όπου έχουν εγκατασταθεί εταιρείες που υπάρχουν παραδοχές και μελέτες από εγκεκριμένους ανθρώπους, ΤΕΠΑΚ και άλλους, όπου καταδεικνύουν επικινδυνότητες και ζητήματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια των κατοίκων. Υπάρχει μια ευθυνοφοβία και εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος ποιεί την Nissan αυτή τη στιγμή και δεν τοποθετείται. Κάτω από αυτόν το πρίσμα, εμείς ναι, ισχυριζόμαστε ότι οι κάτοικοι έχουν απόλυτο δίκαιο. Πολλές φορές αναδείξαμε αυτά τα ζητήματα. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια και το εργασιακό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και δεν πρέπει να μένουν μέσα σε αυτήν την αοριστία τι θα γίνει με το λιμάνι, εάν θα προσφοροδοτηθεί για να δοθεί σε ιδιώτες και χρήσεις εν τέλει επιφυλάσσει η κυβέρνηση για το λιμάνι της Λάρνακας. Πολλά τα ερωτήματα. Πολλά τα ερωτήματα. Είναι πολλά, βεβαίως είναι πολλά και είναι και κρίσιμα. Εμείς κάτω από αυτά τα δεδομένα, κυρία Γεωργίου, εκείνο που θα κάνουμε το απόγευμα είναι να επιζητήσουμε επίμονα να συμπεριφερθεί επιτέλους απέναντι μας η κυβέρνηση με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια και να μας πει τι λογαριάζει να κάνει με τη Λάρνακα. Με το λιμάνι της, αλλά και με εκείνον τον στρατηγικό σχεδιασμό τον οποίο μας υποσχέθηκε πολλές φορές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η τελευταία ήταν τον Ιούλη που πέρασε όταν επισκέφθηκε την πόλη για να εξαγγείλει διάφορα έργα, ότι τι χάνει αυτός ο σχεδιασμός μιας επεξεργασίας. Τι θα γίνει, θα πας στο Βασιλικό, θα πας στο Μερά, θα μείνουν στη Λάρνακα, κάτω από ποιους όρους θα μείνουν. Είναι πολλά τα ζητήματα, πολλά τα ερωτήματα και έχουν το δίκιο τους οι κάτοικοι και εμείς βεβαίως μονίμως τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε τις προσπάθειες τους για να δοθούν επιτέλους απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το γεγονός ότι καλούνται οι τοπικές αρχές στην ουσία να αποφασίσουν για τόσο σοβαρά θέματα, το είχαμε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά που είχαμε τον κύριο Λουρτζάτη στην τηλεφωνική γραμμή αναφορικά με το αίτημα της Total, το οποίο επίσης εξετάζεται τώρα, αν θα δοθεί εξάμηνη παράταση. Τη λέτε εξάμηνη. Υπάρχει αδειοδότηση μέχρι το καλοκαίρι και ζητούν ακόμη 6 μήνες. Κυρία Γεωργίου μου. Αλλά κάποιοι λένε εξάμηνοι, κάποιοι παραπέμπουν σε 2 χρόνια χαμογελώντας, κάποιοι λένε ξέρετε μπορεί να και 3. Θέλουμε να μας τα απαντήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάμε για εξάμηνη παράταση. Και προς Θεού θα αποφασίσει η πόλη τώρα τι θα γίνει. Αυτό είναι θέμα πολιτικής απόφασης και θέμα μειώνεις. Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, κύριε Γεωργίου. Ο λόγος που ζητούν την συνηγορία της Επιτροπής Ανάπτυξη είναι γιατί δεσμεύονται με μια συγκεκριμένη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι τον Αύγουστο που έρχεται αυτά πρέπει να φύγουν. Έτσι μας υπόσχονταν και δεσμεύοντα και στο Προεδρικό αλλά και στη Βουλή. Γι' αυτό λέτε και πέραξαν την μπάλα τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει αποφάσεις. Μάλιστα. Καθαρό. Προσέξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εμείς δεν είμαστε σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα εμείς, που ο κόσμος μας έχει πληγεί από την ανεργία και από αυτήν την εξαθλίωση. Ενάντια στην όποια προσπάθεια να υπάρξει ανάπτυξη στην πόλη. Επαναλαμβάνω, αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη και την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και εκείνον το όραμα το οποίο όλοι οι φορείς της πόλης εξέφραζαν. Έναν όραμα το οποίο συνάδει και αρμόζει με τα χαρακτηριστικά της πόλης για μια ανάπτυξη του λιμανιού,
τουριστική, συμβατή βέβαια και με κάποιες ελαφρές εμπορικές αναπτύξεις. Αυτό είναι που θέλουμε. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο κύριε Γεωργιό. Θα δούμε τι θα αποφασίσει τελικά σήμερα η Επιτροπή Ανάπτυξης της Λάρνακας, ειδικά για την Μετσέρφ, και βεβαίως αν θα ληφθεί υπόψη και η έκθεση της Επιτρόπου, η οποία έχει αφήσει την πολιοδομία στην ουσία, έχει επικρίνει την πολιοδομία για την αρχική αδειοδότηση που έχει δώσει. Την έχει επικρίνει, έχει επιρρύψει ευθύνες και ο Γενικός Ελεκτής στον Δήμαρχο ότι παράνομα είναι εγκατεστημένα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν έχει εκδοθεί η άδεια. Η ΔΕ Επίτροπος, κυρία Γεωργίου, θα έχει πει πολύ ευθαρσώς, το έχω μπροστά μου, ότι ουσιαστικά αυτές οι αναπτύξεις και στο λιμάνι αλλά και στην Αραδίπου έγιναν κάτω από πίεση των κυβερνητικών τμήματων για να υλοποιηθεί, ακούστε το, μια προηλημένη απόφαση. Καθόλου δεν ελήφθηκαν υπόψη οι Λαρνακίες όταν αυτά εγκαθίστανται στην πόλη. Αντίθετα, τώρα που τα βρήκα σκούρα, έρχονται να μας πούν βγάλτε το φίδι από την τρύπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά. Εγώ να είστε καλά. Γεια σας. Μέρα. Με κάτι άλλο θα δώσουμε συνέχεια. Αναφερθήκαμε και προχθές από την εκπομπή αυτή η συνάδελφος Έλπης Γεωργίου στον PAP test που θα κάνουν σήμερα στη μισή τιμή οι περισσότεροι γυναικολόγοι, με αφορμή και την πληροφόρηση και την απόφαση να δίνεται το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας στα νεαρά κορίτσια εδώ στην Κύπρο. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτό πάμε να μιλήσουμε λίγο σήμερα με τον αντιπρόεδρο της γυναικολογικής εταιρείας, τον γιατρό Γιώργιο Λεοντιάδη, για την σημασία που έχει το PAP test για τις γυναίκες. Καλή σας μέρα, κύριε Λεοντιάδη. Καλή σας μέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, ξέρω ότι πάρα πολλές γυναίκες ενδιαφέρθηκαν να κάνουν το PAP test με την ευκαιρία που έχετε δώσει για σήμερα να γίνεται στην μισή τιμή οι περισσότεροι γυναικολόγοι. Θα ήθελα όμως έτσι να θίξετε για όσες ειδικά αποφεύγουν να κάνουν το PAP test, να αναφερθούμε έτσι ξανά λίγο στην σημασία που έχει. Ναι, η Πανκύπρια Γυναικολογική Εταιρεία μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας έχει προσφέρει αυτή την υπηρεσία με σκοπούς δύο βασικά. Ο πρώτος είναι η πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας και η μείωση της θνησιμότητος των γυναικών από αυτού του είδους των καρκίνων. Να θυμίσω ότι, όπως είχε μπει και ο Υπουργός στις προάλλες, κάθε 18 λεπτά συμβαίνει ένα θάνατος στον ευρωπαϊκό χώρο από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και ταυτόχρονα να δείξει η εξέταση αυτή που θα γίνει σήμερα στις γυναίκες πόσο εύκολα γίνεται μια εξέταση για έναν τεστ Παπα-Νικολάου, το οποίο πραγματικά προλαμβάνει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Mm-hmm. Αυτή είναι η συνδρομή της γυναικολογικής εταιρείας σήμερα, σε αυτή την εβδομάδα. Θα ήθελα να λάβω την ευκαιρία και να δώσω συγχαρητήρια για την απόφαση για εμβολιασμό των νεαρών ατόμων πριν από την έναρξη της σεξουαλικής ζωής. Αυτό συμβαίνει διότι έχει πλέον γίνει ξεκάθαρο ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας είναι μια σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια, η οποία προκαλείται από ιούς της οικογένειας του ιού του ανθρωπίνου θυλώματος, και δυστυχώς αυτός ο ιός έχει την ικανότητα να διαπερνά ακόμη και το προφυλακτικό. Ως εκ τούτου, με το να εμβολιάσεις τα κορίτσια και τα αγόρια πριν από την έναρξη της σεξουαλικής του ζωής, εάν κατά τη διάρκεια μετέπειτα της σεξουαλικής του ζωής έρθουν σε επαφή με αυτούς τους ιούς, οι οποίοι είναι καρκινογόνοι, το κορμί τους θα αντιδράσει κάνοντας αντισώματα και θα πολεμήσει αυτούς τους ιούς. Επουδενή λόγο όμως δεν πρέπει να σταματήσει το τεστ Παπα-Νικολάου μετά από τον εμβολιασμό των νεαρών αυτών ατόμων, για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι πρέπει να συνεχίσει η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του ιού, και ο δεύτερος διότι μπορεί να υπάρξουν και άτομα τα οποία έχουν προσβληθεί από ιούς πέραν εκείνων
για τους οποίους το εμβόλιο προστατεύει. Είναι κάπως λιγότερο συχνό αυτό, αλλά μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Επειδή έχω ερωτήματα και από ακροατρίες εδώ, επιτρέψετε μου έτσι να σας κρατήσω και να σας τα υποβάλω ακόμα 1-2 λεπτά. Έχουν εκφραστεί κάποιες επιφυλάξεις για την ασφάλεια του εμβολίου. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, αυτές τις επιφυλάξεις για το αν έχει επιπτώσεις, αν προκαλεί κάποιες παρενέργειες, να μου πείτε ποια είναι η δικιά σας άποψη. Πιστεύω ότι η ιατρική κοινότητα έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της όσον αφορά την ασφάλεια αυτού του εμβολίου. Όπως ξέρετε, το Νόμπελ ιατρικής δεν δίνεται πολύ εύκολα. Και για να δοθεί στον Γερμανόν Χάουζεν, ο οποίος ανέπτυξε την θεωρία ότι μπορεί ο άνθρωπος να προστατευτεί από αυτόν τον καρκίνο, αποδεικνύει το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα πιστεύει στην αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου. Προτού εφαρμοστεί στην ανθρωπότητα, έγιναν τεράστια πειράματα σε χώρες στις οποίες κρατούν στατιστικά στοιχεία σχεδόν σε επίπεδο απίστευτο, και έχει αποδειχθεί, φαίνεται πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι αυτόν το εμβόλιο και προστατεύει, αλλά και οι παρενέργειες τις οποίες έχει δεν είναι ούτε πολλές, αλλά ούτε και σημαντικές. Μάλιστα. Και ακόμη έτσι δύο συνεπτά με το PAP test ερωτήματα. Το ένα είναι, μπορούν κορίτσια που δεν έχουν σεξουαλική ζωή πριν αρχίσουν σεξουαλική ζωή πρέπει να κάνουν το PAP test? Και το δεύτερο, γυναίκες που έκαναν ιστερεκτομή είναι απαραίτητο επίσης να κάνουν PAP test? Κορίτσια που δεν έχουν αρχίσει τη σεξουαλική του ζωή είναι αδύνατον και πρακτικά για να κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου. Ως εκ τούτου δεν συζητείται. Όπως έχω τονίσει, το τεστ Παπα-Νικολάου γίνεται για να προλάβεις έναν σεξουαλικώς μεταδεδόμενο καρκίνο. Όσον αφορά τις γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε ιστερεκτομή, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ο λόγος για τον οποίο υπευλήθησαν σε αυτήν την ιστερεκτομή. Δηλαδή, εάν μια γυναίκα είχε σοβαρές προκαρκινικές αλλοιώσεις, δηλαδή αλλοιώσεις οι οποίες είναι ο πρόδρομος του καρκίνου, ή εάν μια γυναίκα είχε κάνει εγχείρηση αφαίρεση των μητρικών για καρκίνο, οπωσδήποτε και πρέπει να συνεχίζει να κάνει στο κορπικό κολόβωμα, σε αυτόν που απέμεινε μετά την αφαίρεση της μήτρας, ούτως ώστε να προλάβει οποιασδήποτε αλλοιώσεις στον κόρπο, στην κορυφή του κόρπου. Μια γυναίκα όμως η οποία υπευλήθη σε ιστερεκτομή γιατί είχε νομιώματα ή γιατί είχε αιμορραγίες, ή η οποία είχε κάποιους άλλους λόγους παθολογικούς αλλά μη συνδεόμενους με υιογενείς λοιμώξεις ή με προκαρκινικές καταστάσεις, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να συνεχίσει να κάνει τεστ Παπα-Νικολάου. Λαμβάνοντας όμως αυτή την ευκαιρία, θέλω να τονίσω ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό. Το τεστ Παπα-Νικολάου είναι η αιτία για να επισκεφθεί μια γυναίκα ένα γυναικολόγο για να εξεταστούν και άλλες περιοχές του σώματός της εκτός από τον τράχυλο της μήτρας. Όπως είναι αυτή καθ' αυτή η μήτρα, όπως είναι οι οθήκες, οι οποίες είναι η επόμενη πρόκληση στην οποία έχουν οι γυναικολόγοι. Μην ξεχνάτε ότι ο καρκίνος των οθηκών ονομάζεται ο ήσυχος δολοφόνος, silent killer. Καθώς επίσης μία εξέταση στο γυναικολόγο θα υποβληθεί η γυναίκα και σε μία εξέταση στήθους, η οποία μπορεί να δείξει κάποιες άλλες αλλοιώσεις που θα κατευθύνουν τον ακτινολόγο στις περιοχές εκείνες του στήθους που πρέπει να κοιταχτούν για να προφυλάξει τη γυναίκα από καρκίνους του στήθους και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Άρα είναι ευκαιρία το τεστ Παπα-Νικολάου, ή τουλάχιστον είναι ένας λόγος για να θυμάται η γυναίκα να πάει στο γυναικολόγο για να υποβληθεί σε όλα εκείνα τα πράγματα τα άλλα που δεν σχετίζονται με το τεστ Παπα-Νικολάου και τα οποία θα την προφυλάξουν από άλλες παθήσεις και άλλα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεοντιάδη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Από 8 μέχρι 92. Α, Άστρα 92, 8. Ναι.
Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Λοιπόν, μέχρι να ετοιμαστεί και η Κατερίνα, να πούμε ότι τα νομιώματα 5 πόντων είναι επικίνδυνα, λέει η Κροατής Ακροάτρια. Και είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι για ό,τι κάνουμε πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε τους γιατρούς μας. Το μήνυμα είναι σχετικά με το PAP-TEST που συζητούσαμε προηγουμένως με τον αντιπρόεδρο της γυναικολογικής εταιρείας, τον κύριο Λεοντιάδη. Και ακροατής επίσης λέει ότι έχει αποστείλει ανοιχτή επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών ότι η εθνική οικονομία ζημιώνει 14 εκατομμύρια κάθε χρόνο με το κλείσιμο του ΣΕΚΕΠ, αλλά δεν απάντησε. Σε αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς. Είπαμε, είναι γνωστή η φιλοσοφία της κυβέρνησης για τα θέματα των ιδιωτικοποιήσεων. Πανέτοιμη Κατερίνα, τι να ακούμε. Καλή σου μέρα Κατερίνα. Καλημέρα Άργυρο κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 29 του μηνός, 29 Ιανουαρίου 2016, πάει και ο Ιανουάριος σιγά σιγά. Μπαίνουμε πλέον στην 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και πριν όμως, χθες βράδυ ήταν η άτυπη γενική συνέλευση, η άτυπη συνέλευση της ΚΟΠ, που είχε ως μοναδικό θέμα συζήτηση την διαιτησία. Αυτό που βγαίνει είναι ότι τα περισσότερα σωματεία ζητούν ενίσχυση του κυρίου Σνόντι και ξένους διαιτητές στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Ο κύριος Σνόντι ποιος είναι? Είναι ο αρχιδιαιτητής, ο άνθρωπος που αποφασίζει, που ορίζει τους διαιτητές στα παιχνίδια. Στην Κύπρο, ναι, στα δικά μας, ναι, τα παιχνίδια. Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα. Είχαμε πριν τον κύριο Ρέικβαρτ. Πρέπει να είναι ξένος απαραίτητα? Αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε τα τελευταία 3 χρόνια. Είχαμε τον κύριο Ρέικβαρτ, ο οποίος είχε αποτύχει κατά την άποψή μου, και νομίζω να διαφωνεί κάποιος πάνω σε αυτό. Και τώρα αρκετά σωματεία ζήτησαν την απομάκρυση του Βόρειου Ιρλανδού. Το θέμα είναι ότι η ΚΟΠ έφερε έναν ξένο άνθρωπο και δεν μπορεί να φταίει για όλα αυτός, αλλά έφερε έναν ξένο άνθρωπο. Και εκτιμώ ότι δεν ξέρει την κυπριακή πραγματικότητα ή δεν έχει μπει στο πετσί της κυπριακής πραγματικότητας του κυπριακού ποδοσφαίρου, ή δεν τον αφήνουν να μπει για να καταλάβει κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, αυτό που η πλειοψηφία των σωματείων κατά τη χθεσινή άτυπη συνέλευση ζήτησε, την ενίσχυση του Προέδρου της Επιτροπής Διαιτησίας, του κ. Άλαν Σνόντι, με ένα στενό συνεργάτη. Κάποια σωματεία όμως ζήτησαν την απομάκρυνση του Βόρειου Ιρλανδού και των συνεργατών του. Όμως τα περισσότερα σωματεία υποστήριξαν ότι η περίοδος που διανύουμε δεν προσφέρεται για σαρωτικές αλλαγές. Επίσης, υποστήριξαν την κάθοδο ξένων διαιτητών στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, τόσο για τον όμιλο του τίτλου, όσο και για εκείνον του υποβιβασμού. Εντάξει, εμείς θα δούμε και βεβαίως και την στάση του Συνδέσμου Διαιτητών, πώς θα αντιδράσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και πλέον την ερχόμενη Τρίτη, όταν θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, ίσως έχουμε και κάποιες εξελίξεις εκεί. Ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσοκούμνης, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, αναφέρθηκε στις βαθμολογίες των διαιτητών, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις χειρότερες των τελευταίων χρόνων. Μίλησε επίσης για ατυχείς ορισμούς και προκαταλήψεις που επικρατούν για τη διαιτησία. Όσον αφορά τον κύριο Σνότη, είπε μεταξύ άλλων ότι στις 10 πρώτες αγωνιστικές κατά τις οποίες συμβουλευόταν τον προκάτοχό του Hans Ρέικβαρτ, τα πήγαινε σε γενικές γραμμές καλά. Είναι αυτό που έλεγα την τελευταία εβδομάδα, ότι όχι την τελευταία εβδομάδα, εδώ και αρκετές μέρες, αλλά στο ραδιόφωνο, στα προγράμματα τα αθλητικά, ότι τις 10 πρώτες αγωνιστικές δεν είχαμε πρόβλημα με τους διαιτητές, δεν συζητούσαμε δηλαδή σοβαρά λάθη των διαιτητών. Από εκεί και από την 11η-12η αγωνιστική άρχισαν τα όργανα, και είναι αυτό που λέμε εμείς τελικά. Ή είχαμε ανίκανους διαιτητές, ή είχαμε διαιτητές με αδυναμίες, ή κάτι άλλο συνέβη
τα σωματεία ξεκίνησαν να πιέζουν, ας πούμε, οι παράγοντές τους και δεν άφησαν κάποιους διαιτητές να λειτουργήσουν άνετα και σωστά. Εντάξει, το θέμα της προκατάληψης είναι εκεί και δύσκολο θα βγει από το μυαλό του φιλαθλού, του Κυπρίου φιλαθλού. Τώρα, θα μάθουμε τι θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ. Και την ερχόμενη Τρίτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ και θα δούμε τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Στα υπόλοιπα θέματα, μπαίνουμε στην 21η αγωνιστική με 3 αγώνες αύριο. Ξεχωρίζει αυτή την αγωνιστική, ξεχωρίζουν και τα μάτς, δεν έχουμε το ντέρπι, το μεγάλο ντέρπι. Όμως έχουμε ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Δόξα στις 5 αύριο. Αποέλνεια Σαλαμίνα στις 6. Ερμής Ανόρθωση στις 7. Την Κυριακή Πάφος Ομόνια στις 4. Την ίδια ώρα Απόλλωνας Αγία Νάπα και στις 6. ΑΕΚ Εθνικός Άχνας τη Δευτέρα. Η 21η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι Άρης ΑΕΛ. Σήμερα στη δεύτερη κατηγορία έχουμε παιχνίδι στις 7. Με το παιχνίδι Θόηλα Κατάμιας Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία. Μπορούμε, δεν ξέρω αν έχουμε και χρόνο, να πούμε και το πρόγραμμα στις μικρές κατηγορίες αργύρω. Έχουμε νομίζω κάποια λεπτά. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το σημερινό παιχνίδι, όπως είπαμε, στις 7, Θόη Ολυμπιακός. Αύριο στις 3, Ασίλ Διγενής Ορόκλινης. Ένωση Νέων Παρεκκλησιάς, ο Θέλος Αθιένου. Νίκος και Σοκράτης Ερήμης, ΠΑΕΚ Κερίνιας. Ενάδ Πόλης Χρυσοχούς, ΑΕΖΑ Κακίου. Και Καρμιώτισσα Πολεμιδιών Αναγέννηση Δερίνιας. Την Κυριακή 30 του μηνός, Ελπίδα Ξυλοφάγου, Ομόνια Αραδίπου. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα εξής παιχνίδια. Λοιπόν, στην αύριο θα γίνουν τα περισσότερα παιχνίδια. Στις 3 επίσης, με Απέρα Χωρίου Αλκίο Ρόκλινης, Ηρακλής Γερολάκου Δίγενης Μόρφου, Αμαθούς Αγίου Τίχωνα Κρήτας Χλώρακας, Εθνικός Λατσιόν Χαλκάνορας Ιδαλίου, Εθνικός Άσιας Ολυμπιάς Λιμπιών, Ξυλοτύμπου Αχυρώνας και Ορμίδια Ενή Διγενής Ύψωνα την Κυριακή, Κούρης Ερήμης Απέ Πιτσιλιάς. Και στην επίλεκτη κατηγορία της ΣΤΟΚ έχουμε τα παιχνίδια. Αύριο έχουμε το Πέγια Ονίσιλο, στις 3 θα γίνουν τα μάτσα αυτά. Η ομάδα του Φίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς δεν έχει ρεπό αύριο. ΑΠΕΑ Κροτηρίου Σπάρτακος Κητίου, Φρέναρος Αένα Γιού Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου και Ελένας Λεμεσού Ασπής Πύλας. Την Κυριακή, Ένωση Κοκκινοτρεμιθιάς Λεβαδιακός Σαλαμίνα Λιβαδιών και Ελπίδα Στρομερίτη Κόρνος. Αυτοί είναι οι αγώνες που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο και στις μικρότερες κατηγορίες. Στο Φούτσαλ χθες βράδυ είχαμε τα παιχνίδια ΑΕΛ Εθνικός Λατσιών 8-1, Σταυραετός Αγλαντζάς Ελπίδα Στρομερίτη 0-4, ΑΕΚ Λάρνακας Μέλισσα Αγίας Νάπας, Παραλίμνη Μέλισσα Αγίας Νάπας 3-5 και το παιχνίδι που ξεχώριζε αυτή την αγωνιστική είναι Ομόνια Ανόρθωση 3-3 στις 8 απόψε, Αραράτ από ΑΕΛ. Στη βαθμολογία η Ανόρθωση έχει 36 βαθμούς, το ΑΠΟΕΛ 35, η Ομόνια 31 και η ΑΕΛ 25 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες σήμερα. Θα κάνουμε αρχή με την Goal News, εφημερίδα Φιλελεύθερος. Έχει λοιπόν στο εξώφυλλο της σήμερα φωτογραφία με τους διαιτητές, play-off με ξένους διαιτητές είναι ο τίτλος. Επιτέλους κάποτε πρέπει να σταματήσουν οι πιέσεις των παραγόντων προς τη διαιτησία
Λέει ο κύριος Κουτσοκούμνης, έμεινε εκτεθειμένος ο Αλασνόντι, του καταλογίστηκαν λάθη στους ορισμούς διαιτητών, στις αξιολογήσεις των διαιτητών, καθώς επίσης και για συγκεντρωτισμό στις αποφάσεις, γράφει η εφημερίδα. Δίνει μια κριτική και στους παρατηρητές, οι οποίοι δεν αξιολογούσαν σωστά τους διαιτητές και τους βοηθούς τους. Δεν τα βρήκαν οι πρόεδροι των σωματείων και Τσιμπάλα επέστρεψε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ για οριστικές αποφάσεις την ερχόμενη Τρίτη. Από έναν όρθωση για Ελερμής και Άρης τάχθηκαν υπέρ των άμεσων σερωτικών αλλαγών στο χώρο της διαιτησίας. ΑΕΚ, Ομόνια, Απόλλων και Νέα Σαλαμίνα υποστήριξαν ότι η συγκεκριμένη περίοδος δεν προσφέρεται για αλλαγές, για δραματικές αλλαγές. Ο κύριος Καραπατάκης είπε ότι κάποιοι δεν προσπαθούν μόνο να επηρεάσουν τη διαιτησία στους δικούς τους αγώνες, αλλά και σε αγώνες άλλων ομάδων. Πάνω-πάνω, αριστερά, και ο Ναπολεόν είναι όλος. Αυτιά, οι γαλαζοκίτρινες της Λευκωσίας έχουν κάνει δύο προτάσεις στους περιστεριώτες, οι οποίες όμως δεν έγιναν αποδεκτές από την ομάδα του Ατρόμητου. Πληροφορίες της εφημερίδας αναφέρουν ότι έχει προσφερθεί το ποσό των 250.000 ευρώ, το οποίο όμως έχει απορρίψει ο μεγαλομέτοχος του Ελληνικού Συλλόγου Γιώργος Πανός. Δεν έχει υπεχθεί ακόμη τελευταία πράξη του Σύρια Ναπολεόνι. Ο Αποέλ τον θέλει, ο ίδιος θέλει να έρθει στην Κύπρο, οπότε αναμένεται να γίνει ίσως άλλη μια προσπάθεια. Πάμε κάτω χαμηλά. Έρχεται σήμερα ο Ζέρεμι Μανζόρο για λογαριασμό της ανόρθωσης. Ο Γάλλος ακραίος επιθετικός συμφώνησε με την κυρία. Υπάρχει προφορική συμφωνία και με την Σλάβια Σόφια, στην οποία ανήκει ο παίχτης. Ο Ανδρέας Κίτσος φέρει την υπέγραψη συμβόλαιο, όμως δεν ανακοινώθηκε, καθώς απέμενε την γραπτή συνένεση της Αγίας Νάπας. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Κούσμα αποτελεί παρελθόν από τον Πάγκο της Αγίας Νάπας από προχθές. Αύριο βράδυ στο Αμόχωσος κόντρα στον Ερμείο Ζωάο Βίκτορ ελπίζω ότι θα κάνει την επανεμφάνισή του μετά τον τραυματισμό του. Δύο ντέρπι και δύο φαβορί στο κύπελο. Η κλήρωση που έγινε χθες το μεσημέρι, Απόλλωνα ΑΕΛ και ΑΕΚ Ανόρθωση, είναι τα καυτά ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Και Ομόνια Πάφος από ΑΕΛ Άρης είναι τα άλλα παιχνίδια. Πρωτοπόρος του δεύτερου γύρου η Ομόνια έχει την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στον δεύτερο γύρο, αφού συγκέντρωσε 17 βαθμούς. Είναι αίτητη σε 7 παιχνίδια, 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, με συντελεστή 10-1 στα τέρματα. Αυτά έχει στο εξώφυλλο η εφημερίδα Goal News. Πάμε στην Χαραυγή, στο ένθετο, με φόρα στην Πάφο η Ομόνια. Η ομάδα του Τριφυλιού στοχεύει σε νέα επιτυχία για να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο καυτό Φλεβάρι, που την περιμένουν κρίσιμοι αγώνες. Θα είναι αλλιώς. Η Νέα Σαλαμίνα αντιμετωπίζει αύριο το Αποέλ και θέλει βαθμολογικό κέρδος. Αρκετές οι απουσίες για τον Ντεγιόγκε. Ετοιμάζει Τρισκόφς και ο Τόμας Κριστιάνσεν. Ανακοινώνει Κίττο και Μανζόρο η ανόρθωση. Σημαντική ημέρα για την ΑΕΛ και το Μάκη Χάβο. Australian Open. Ο Τζόκοβιτς ξεπέρασε το εμπόδιο του Φέτερερ και είναι ήδη στον τελικό από χθες το πρωί. Σκέφτεται μόνο την νίκη ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Προχωρά σε επέμβαση και μένει εκτός για να μείνει ο Κολοκούδιας. Χώρισε ο δρόμος της Αγίας Νάπας με τον Γιώργο Κοσμά. Σημαντικά παιχνίδια στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής με τα ντέρπια Καραβά Ομόνια και Ανόρθωση Νέα Σαλαμίνα σε πρώτο πλάνο, πλευράς ενδιαφέροντος για τα βόλεϊ. Τα μάτς σήμερα που αρχίζουν στις 8. Αναγέννηση Παφιακός, Καραβά Ομόνια, Ανόρθωση Νέα Σαλαμίνα. Και στις 8.30 από Ελεθνικός Λατσιόν. Στο οπισθόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή, μπάλα στην ΚΟΠ για τη διαιτησία. Τα περισσότερα σωματεία ζητούν ενίσχυση τους Νότι και Ξένου στη δεύτερη φάση. Στα υπόλοιπα θέματα, συμβιβασμό στον τέρπι κορυφή στο φούτσαλ. Από τον Άρη στην Τουρκία, ο Μάθιου Μπόνιφεϊ, συγγνώμη. Θόη Ολυμπιακό σήμερα στη δεύτερη κατηγορία. Αγκαλιά με την πρόκριση με 4 ΙΑΕΚ, 4 τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Ήττα του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ, 84-72 στην Ευρωλίγκα. Προκρίθηκαν Βαλένθια και Σεβίλη στο κύπελο Ισπανίας. Πάμε σε άλλη εφημερίδα, Αργύρο κυρίες και κύριοι. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Και όποιος αντέξει, ο τίτλος, μέσα σε ένα μήνα οι διεκδικητές των τίτλων θα δώσουν από 7 αγώνες. Απόλλωνα ΑΕΛ, ΑΕΚ Ανόρθωση, Ομόνια Πάφος και Απόελ Άρης είναι τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης. Απόλλωνα ΑΕΛ άλλες δύο φορές και η Λεμεσός ξανά στο πόδιο. Ο Ναπολεόνι θέλει να έρθει και ο Απόελ το προσπαθεί. Στο οπισθόφυλλο του πήρε τον αέρα. Ο Ολυμπιακός έχασε 84-72 από τη Ρεάλ Μαδρίτη στην Ευρωλίγκα. Υπόκληση στον κορυφαίο. Ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Φέτερερ. Ο Φέτερερ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν ανίκητος για πάρα πολύ καιρό, ήταν στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.
Ο Νόβα Τζόκοβιτς ανάγκασε τον βασιλιά του τσένις, τον Ρότζερ Φέντερε, να υποκληθεί στο ομεγαλείο του, κερδίζοντάς τον στον χθεσινό ημιτελικό. Για έκτη φορά ο Τζόκοβιτς στον τελικό του Αυστραλιανού Open. Ισόπαλο τον τέρπι, μόνη ανόρθωση στο φούτσαλ, προχωρά ακάθεκτο για το handball στην δεύτερη κατηγορία. Για την ομάδα των Αγίων Τριμηθιάς. Την Τρίτη, τα σπουδαία ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεις για τη διαιτησία έγιναν στην χθεσινή άτυπη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ. Καθάρισε με 10 η Κυρακλής 4-1 στην Ελλάδα για το κύπελο. Και κλείνουμε με την Sportay, Αργύρο, κυρίες και κύριοι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο τίτλος με φωτογραφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ. Ο καθένας είπε τα δικά του στη χθεσινή άτυπη Γενική Συνέλευση. Τσιτωμένη στην ΑΕΚ, η τιμωρία του Εγγλέζου δεν παίρνει κανέναν από κάτω. Να η ευκαιρία για να καλύψει προσεχώς το χαμένο έδαφος. Συγκρατημένη αισιοδοξία για να απολαιώνει μέχρι την Ιστάτη στο ΑΠΟΕΛ. Καυτά ντέρπι ξεχωρίζουν ΑΕΚ Ανόρθωση και Απολλώνας ΑΕΛ στο κύπελο. Κλείνει φορ στην ΑΕΛ. Λίγαν συντόμως οι τελικές εξελίξεις. Από αυτήν εξαρτάται αν θα δώσει συνέχεια σε επιτυχίες στο Παφιακό. Ο λόγος για την Ομόνια. Τελειώνει του Μαντζόρο σήμερα. Προσέσια κατάληξη του Γάλλου ακραίου επιθετικού. Αυτά γράφουν οι εφημερίδες, Αργύρο, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως, όπως συνηθίζεται, κάθε Παρασκευή στην Ευρώπη έχουμε τρία παιχνίδια το βράδυ. Στην Γερμανία έχουμε το Mainz Gladbach, στην Γαλλία έχουμε το Marseille Lille. Στις 9.30 θα ξεκινήσουν τα δύο παιχνίδια. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να είστε καλά. Καλά να είστε και εσείς, κυρίες και κύριοι. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου, έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρό. Η συνταγή μια έννοια. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.